Λέω λοιπόν το εξής. Τα προϊόντα που θα έχουν πρόβλημα είναι επίσης ένας άλλος μύθος, σαν αυτόν που άκουσα σήμερα, ότι αν ψηφίζουμε τη συμφωνία θα απαγορεύεται στην Ελλάδα να λέμε ότι είμαστε Μακεδόνες. Να λέω εγώ, ας πούμε, ότι έρχομαι από την Ανατολική Μακεδονία. Δεν το ακούσατε από μένα, πάντως. Όχι, δεν το άκουσα από εσάς. Προς Θεού, δεν λέω για εσάς τώρα. Έχω αλλάξει πίστα, δεν έχω μείνει σε εσάς. Λοιπόν, λέω λοιπόν το εξής. Δεν μπορούμε να λέμε τέτοιους μύθους. Γιατί αυτοί οι μύθοι δημιουργούν εθνικισμό. Δεν έχω φέρει κατά λάθος τα χαρτιά εδώ. Θέλω να το δείξω για να γίνω επιτέλους και εγώ γνωστός, να με δει και η μανούλα μου στην τηλεόραση. Αυτό κυκλοφορεί χθες το βράδυ. Έχει κολληθεί, όπως και όλοι οι σύντροφοί μου και οι συντρόφισσες μου, βουλευτές και βουλεύτριες, στην Ελλάδα. Καταδίκη γι' αυτό δεν έχει υπάρξει από τα άλλα κόμματα. Το είπα σήμερα και στη Βουλή. Δεν έχει υπάρξει ακόμα. Έχει υπάρξει. Αλλά να σας πω κάτι. Συγχωρήστε με. Αυτό είναι για τον Μάρκο Μπόρα. Να σας πω. Έχουμε και για τον Καραγιαννίδη. Ζητώ συγγνώμη αν έχετε καταδικάσει. Όχι, να σας πω. Θα σας απαντήσω σε αυτό. Δεν υπάρχει. Θα σας απαντήσω σε αυτό αμέσως. Αυτή η κουβέντα λοιπόν δεν γίνεται με όρους ορθολόγου. Δεν γίνεται με όρους ορθολόγου. Γίνεται με όρους εθνικισμού. Και λέμε λοιπόν, εμείς θέλουμε να έχουμε μια συμφωνία με την γείτονα χώρα. Θα την ονομάσουμε κάπως, θα την ονομάσουμε. Μέχρι σήμερα, γιατί συμμετέχω και σε μια διεθνή επιτροπή της Βουλής στο ΝΑΤΟ, μέχρι σήμερα ξέρετε τι γίνεται όταν πηγαίνουμε στις αιτήσεις συνόδους της κοινοβουλευτικής συνόδου του ΝΑΤΟ. Όλες οι χώρες ονομάζουν τη συγκεκριμένη χώρα Μακεδονία και όλες οι χώρες οι συγκεκριμένες που συμμετέχουν στην κοινοβουλευτική σύνοδο τους λένε Μακεδόνες. Εμείς λοιπόν εν καιρό ειρήνης. Με τη δική μας την επικύρωση. Εν καιρό ειρήνης λοιπόν είναι πρώτη φορά που αλλάζει όνομα χώρα. Σωστό. Δεν έχει ξανασυμβεί, μόνο με πόλεμο έχει γίνει αυτό το πράγμα. Και αλλάζει και το σύνταγμά της. Θεωρούμε ότι δεν είναι επικερδής η συμφωνία. Δεν πήγαμε να τους φάμε, δεν πήγαν να μας φάνε. Σε συμβιβασμό ήρθαν για να ζήσουμε ειρηνικά. Για να έχουν και αυτοί το δικό τους μέλλον, για να έχουμε και εμείς το δικό μας μέλλον και για να έχουν τα Βαλκάνια μέλλον. Και αυτό το πράγμα υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που εργαλειοποιούν το πατριωτικό αίσθημα και το κάνουν εθνικισμό. Δεν το λέω για το Κινάλ τόσο, όσο για τη Νέα Δημοκρατία αποτέλεσμα πάντως, είναι αυτό. Η δική μας κυβέρνηση απέρριψε αυτή. Η κυβέρνηση του Πασόκ απέρριψε αυτή την συμφωνία όταν είχε έρθει το 2009 αυτό, και λέγεται. Ο κύριος Βενιζέλος στον ΟΗΕ, με το οποίο μιλάει με την ιστορία, λέει ότι θα την ονομάσουμε με σύνθετη ονομασία λοιπόν, τώρα. Σύνθετη λέτε. Ονομασία, μα δεν είπαμε ποτέ. Τι λέτε τώρα, τη γλώσσα και την ηθαγένεια. Είναι αποκλειματικό σα τώρα. Είναι μέσα στη συμφωνία και λέγεται Μακεδονική. Με αυτό διαφωνούμε. Να πάμε σε αυτό που είπατε προηγουμένω. Έτσι εσεί διαφωνείτε. Εδώ στη χώρα να είστε διαφωνημένοι. Γι' αυτό ακριβώς. Και βρέθηκε αυτή η κυβέρνηση η οποία πήρε τη συμφωνία όπως τη δώσανε οι Αμερικάνοι, κυρία Μέρκελ, και την έφερε στο τραπέζι. Την ανταλλάξαμε τη συντάξη. Κρίμα όμως. Εγώ δεν σας είπα ότι δεν σας ανταλλάξατε. Σας είπα κρίμα. Ότι αυτό το οποίο να πάτε κάνατε. Να τα πείτε στους συντρόφους σας, στην Σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη. Να δεν τολμάτε. Και γι' αυτό ακούστε. Δεν σας συναντούν κιόλας. Αυτό το οποίο βλέπετε. Αυτό το οποίο. Θυρωρός είστε πλέον. Αυτό το οποίο διαστρεβλώνεται είναι ότι πήγε η κυρία Γεννηματά και εξήγησε τη θέση. Βέβαια, και είπε και το εξής. Και είπε το εξής. Ότι διαφωνούμε. Ναι. Πρώτη φορά διαφωνεί ένα κόμμα με τους ευρωσοσιαλιστές. Να απαντήσω λοιπόν σε αυτό. Με τον ίδιο τρόπο που ήμουνα απέναντι στην πολιτική καφρίλα και στον πολιτικό τραμπουκισμό το 2011 και το 2012, όταν τα τάγματα εφόδου με ηγέτη τον κύριο Τσίπρα έκαναν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ακριβώς τα τάγματα εφόδου θα το πάρετε πίσω. Τα τάγματα εφόδου του ΣΥΡΙΖΑ. Καμία ψάξτε το κινητό σας, θα έχετε ακόμη SMS για να σπάσουν τότε ψέματα, ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκδηλώσεις των πολιτικών σας αντιπάλων. Κρίμα για την πολιτική σας εμπειρία. Απολύτως. Απολύτως ήταν έτσι. Τάγματα εφόδου δεν είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε Χρυσή Αυγή. Απολύτως. Και συμβαδίζεται μαζί της τώρα. Χτύπησε τάγμα εφόδου του ΣΥΡΙΖΑ. Τάγμα εφόδου. Βέβαια τον πει τον το συνεργάτη αυτό έχει καταδικαστεί κάποιος. Και θέλετε να σας ρωτήσω έχει καταδικαστεί κάποιος. Όχι, εδώ θα το πείτε. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι παίρνανε στα κινητά τους τα SMS για να σπάνε εκδηλώσεις πολιτικών σας αντιπάλων. Μα τώρα κοιτάξτε, δεν το ξέρει ο κόσμος. Αν το ξέρει ο κόσμος, ψάξτε το κινητό σας, τα έχετε απόψη. Υπερασπίζεστε εσείς τα δικαστήρια. Με τον ίδιο πολιτικό τραμπουκισμό. Με αυτές τις αποδείξεις. Με τον ίδιο πολιτικό τραμπουκισμό. Επειδή είχα χόντερ προχθές και πήγα καλά, δεν θα μου το ξαναβάλετε. Τον θεωρώ και καταδικάζουμε τον ίδιο τρόπο. Για άνομα του Θεού τώρα, τώρα. Είναι πολιτικό σαρκισμός όπως μου είπαν είναι όπως ήταν και το 11 και το 12 και το 13. Το Χόλντερ μου σας παρακαλώ. Θέλω να σας πω κάτι. Αυτό που λέτε δεν προκύπτει από πουθενά. Να σας πω που προκύπτει. Θα σας πω. Μα δεν προκύπτει. Δεν έχει καταδικαστεί. Να σας πω που προκύπτει. Ότι η αριστερά
Και τα τάγματα οργανωμένα. Δεν ήταν. Γιατί τι έχετε απόδειξη. Τι είναι αυτοί οι οποίοι σπάγανε τις συγκεντρώσεις. Έχετε απόδειξη ότι ήταν τάγματα του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως έχω αποδείξεις. Έχει καταδικαστεί κανένας. Βεβαίως έχω αποδείξεις. Πούντες. Βεβαίως έχω αποδείξεις. Ρωτήστε τους συντρόφους σας όταν παίρνανε στα κινητά τους SMS πηγαίνετε να σπάσετε την εκδήλωση του ΤΑΔΕ. Δεν υπάρχει τέτοιο SMS. Είστε μεγάλος ψεύτης. Κάνετε λάθος. Το έχουν αναγνωρίσει οι δικοί σας βουλευτές ή αυτοί που περάσαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Για την επαγγελματική διότητα που μεγάλος ψεύτης. Άρα το πρόβλημά σας δεν είναι να έχετε καταδικάσει αυτούς που σπάγανε και ασκούσαν πολιτική βία. Και την επίδεση στο Χατζηδάκη και την επίδεση στο Λοβέρνη. Δεν είναι αντιδιάσταση, είναι ίδια διάσταση. Δημόσιες καταγγελίες έχουμε καταδικάσει. Τι λέτε τώρα. Κρίμα για το επαγγελματικό. Γι' αυτό σας λέω λοιπόν με τον ίδιο τρόπο που καταδικάζουμε και τις δύο. Δεν το ξέρω αυτό που λέτε. Όχι, δεν το ξέρω, είμαι βέβαιος δεν ισχύει αυτό που λέτε. Εγώ σας λέω ότι είμαι βέβαιος ότι ισχύει. Λέω γιατί ήμουν στον αέρα και ήξερα και ποιοι ήταν, από ποιους χώρους ήταν και τα ξέρετε πολύ καλά εσείς. Μην το φορτώνετε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το 11 και το 12 όταν σπάγανε τις συγκεντρώσεις, ποιοι ήταν, δεν ήταν μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχετε καμία απόδειξη, δεν έχει υπάρξει σύλληψη και καταδίκη. Δεν έχει υπάρξει σύλληψη και καταδίκη. Βεβαίως και υπάρχουν. Και μάλιστα επαγγελματίας ψεύτης αυτό το πράγμα. Και έχουν και καταδικαστεί. Να μου τους φέρετε. Μου πετάξετε την μπάλα αλλού. Να μου τους φέρετε που έχουν καταδικαστεί. Λοιπόν, τέλος πάντων. Γιατί δεν ήταν ίδια χαλάσατε την στα ίδια φαινόμενα, που έχουν στα ίδια φαινόμενα απαντάμε με τον ίδιο τρόπο. Είναι λοιπόν, το ίδιο φαινόμενο του κρίμα, πολιτικού τραγουδισμού. Το 12, πάντως, το ίδιο φαινόμενο και σήμερα. Κύριε Παπαθεδρού, κρατώ αυτό. Ότι καταδικάζετε αυτή την ιστορία.